Καλό μεσημέρι. Κύριε Γκουρούση, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, δυναμό. Βέβαια, αυτές οι Άγιες Μέρες ήταν δύσκολες για σας. Πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη Παρασκευή όταν συνέβη το γεγονός. Εγώ διάβαζα, καθώς δεν ήταν η εκπομπή στον αέρα αυτές τις μέρες, αλλά μπήκα μέσα στα blog και δεν το πίστευα όταν το διάβασα μέχρι που είδα τις φωτογραφίες. Νόμιζα ότι ήταν ένα από αυτά τα αστεία που καμιά φορά κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Εμείς ακόμα δεν το πιστεύουμε. Νομίζουμε ότι ήταν, ανοίγουμε τα μάτια μας και νομίζουμε ότι κοιμόμασταν και ζήσαμε έναν εφιάλτη. Που άνθρωπος να μην τον ζήσει. Γιατί πραγματικά ήταν ένας εφιάλτης, αλλά σε ζωντανή μορφή. Κακοποιηθήκαμε άσχημα και την οικογενειακή μας γαλήνη, το σπίτι μας, και από αυτούς τους τρεις, τους τέσσερις, όπως ήταν οι δολοφόνοι, γιατί για περί δολοφόνων πρόκειται. Πόσοι μπήκαν μέσα στο σπίτι? Στο σπίτι του δωμάτου ήταν τρεις. Εσένα σε χτυπούσαν πόσοι? Εμένα με χτυπούσαν και οι τρεις. Παναγιά μου. Κίτρις. Ειδικά ο ένας με χτύπαγε με μένα. Ο ένας με χτύπαγε με ένα γαλλικό κλειδί. Ο άλλος με χτύπαγε με ένα γκλόπ και ο τρίτος με χτύπαγε με μπουνιές και κλωτσές. Δηλαδή, αλλά αυτός που σου λέω τώρα δεν είναι σαν να έχει... Πώς έχεις ένα μένος με κάποιον και λες ρε αλήτη μου σκότωσε τη γυναίκα, το παιδί και τον βαράς εκείνη την ώρα. Και πραγματικά τώρα σκότωσε τη μάνα, τον πατέρα. Εκείνη την ώρα εσύ βρισκόσουν πού? Στο κρεβάτι, ξαπλωμένος ήμουν. Η τέτα? Δεν ήταν στο μπάνιο. Παναγιά μου και Χριστέ μου. Παναγιά και Χριστέ μου και λες. Εφιαλτικά πράγματα. Mm. Δείχνει να γνωρίζουν το σπίτι, κύριε Γκουρούση, ξέραν τους χώρους. Κοιτάξτε, ήταν κατευθείαν στην κρατοκάμαρα, δεν πήγανε πουθενά αλλού. Έτσι στην κρατοκάμαρα και εκεί που έτρωγα ξύλο και εγώ και η γυναίκα μου, γιατί η γυναίκα μου είχε φάει πολύ ξύλο. Έφαγε ξύλο η τέτα γιατί μπήκε μπροστά? Όχι, για να μην φύγει, γιατί φώναξε στην αρχή. Και μετά, επειδή εγώ δεν ήμουν ήσυχο παιδί, μου τη βάλανε το βούλο στο κεφάλι και μου λέγανε να τη σκοτώσουμε αν δεν σταματήσεις. Κάνει την ησυχία. Και όλο κάνανε μαζί με το δάχτυλο μπροστά στο στόμα και λέγανε συνέχεια το πράγμα. Και σε δέρνανε και σου λέγανε και σουτ. Πολύ σκληρές εικόνες. Ο ένας από τους τρεις βγήκε έξω, από το δωμάτιο που βλέπετε την πόρτα τώρα που τη βλέπετε. Βγήκε έξω, ξαναμπήκε μετά από λίγο μέσα, έκανε νόημα στον άλλον και του δείξε το σημείο που είχαμε το χρηματοκιβώτιο. Πετάξανε τα κουτιά που ήταν μπροστά καλυμμένα το χρηματοκιβώτιο. Και πήραν το χρηματοκιβώτιο. Άρα γνώριζαν. Πότε αποχώρησαν, να καταλάβω κάτι. Αποχώρησαν όταν πήραν το χρηματοκιβώτιο. Μόλις βρήκαν το χρηματοκιβώτιο, νομίζανε πώς κάνουν τα παιδάκια που βρίσκουν το παιχνίδι, που παίρνουν σαν παιχνιδάκι. Έτσι ακριβώς ξαναβγαίνει πάλι έξω ο ίδιος άνθρωπος στο δωμάτιο και γυρνάει μετά από ένα λεπτό μια τεράστια βαριοπούλα. Μπαμ, 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 τη βαριοπούλα. Γκρεμίζουν και το τείχο και ό,τι είχε πει εκεί. Πήρε παραμάσκαλα το χρηματοκιβώτιο. Και έφυγε. Φεύγει ο πρώτος, φεύγει ο δεύτερος, ο τρίτος με το όπλο μας κλειδώνει την πόρτα και φεύγει. Εν τω μεταξύ εμείς, νομίζω ότι μας στέλνει το παιδί μας μέσα, το μικρό. Εγώ ακαρία σπάω την πόρτα, με το που φεύγουν αυτοί, και αρχινάω να κατεβαίνω τα σκαλοπάτια. Και τους πετυχαίνω στο πλατήσκαλο. Εκεί έγινε η συμπλοκή με τα όπλα. Ρούλα, κάτι ήθελες να ρωτήσεις πριν ολοκληρώσουμε. Απλώς μου κάνει εντύπωση, κύριε Βασίλη, γνώριζαν που ήταν το χρηματοκιβώτιο? Σας έδωσαν αυτή την εντύπωση ότι γνώριζαν? Μου δώσαν την εντύπωση ότι κάποιος άλλος ή από το τηλέφωνο ή από το μέσα στο σπίτι τους έλεγε που θα ψάξουν. Μάλιστα. Γιατί δεν ανοίξαν την τουλάπα. Την τουλάπα μου δεν ανοίξαν. Επίσης, πήγαν αυτό, γιατί πήγαν κατευθείαν εκεί, άρα ξέρανε. Και αν πιστεύει επίσης ότι λειτουργήσε και το γεγονός ότι πριν από μικρό χρονικό διάστημα η τέτα είχε φωτογραφηθεί στο σπίτι, είχε ανοίξει τους χώρους του σπιτιού. Κατά πόσο πιστεύετε ότι λειτουργήσε και αυτό? Δηλαδή, είχαμε δει γωνιές του σπιτιού δημόσια. Μα εδώ την επειδή φωτογραφήθηκε. Λέω κατά πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει. Κάθε εβδομάδα το περιοδικό του συγκεκριμένο έχει τέτοιες φωτογραφίες. Να σήμερα έχει άλλη κυρία, το είδα κι εγώ. Κάθε εβδομάδα και μια άλλη φωτογράφηση. Σήμερα έχει την Ανίτα παρακαλώ. Γιατί φαίνονταν ένα σπίτι το οποίο είναι σε καλή κατάσταση. Πρέπει να μπουν στην Ανίτα. Όχι, κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν είναι. Καταρχήν εδώ αυτό που κατάλαβα ότι υπονοεί η Ρούλα είναι ότι οι άνθρωποι παίρναν οδηγίες για το πού είναι το χρηματοκιβώτιο. Μπήκαν πολύ στοχευμένα, μόνο αυτό αναζητούσαν και τίποτα άλλο. Στη φωτογράφηση, στα ιδιωτικά δωμάτια, στις κρατοκάμαρες, στις φωτογραφίσεις και τέτοια πράγματα δεν μπαίνει κανείς. Η φωτογράφηση έγινε στο σαλόνι και στην κουζίνα. Δεν δείχναν το χρηματοκιβώτιο. Όχι, αλλά φαινόταν ένα σπίτι το οποίο είναι σε καλή κατάσταση.
Και ότι είναι άνθρωποι. Οπότε είναι, είναι εποχή. Δεν χρειάζεται να δει φωτογραφίες για να ξέρεις. Είναι μια εποχή. Δική μου, που ακούστηκε και αυτό γενικώς, γιατί το κουβεντιάσαμε αρκετά σε παρέες. Είναι και μια εποχή ίσως που μια τέτοια φωτογράφηση μπορεί να παρακινήσει κάποιον. Με τους ευρυγόνιους φακούς, μικρά σπίτια φαίνονται πολύ μεγάλα. Έχουν βάθος πεδίου. Δεν το αποκλείω αυτό. Μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι. Ευελπιστώ ότι να είμαι ο τελευταίος να τους πιάσουν τους συγκεκριμένους. Στο νοσοκομείο τώρα γιατί είστε? Γιατί είχα κάποιες καρδιοκεφαλικές καρκώσεις από τα... Έχω σπασμένη μύτη, έχω ζυγωματικό και πίσω στο ηνίο, πίσω στο μεσημέρι του κεφαλιού έχω κάτι κατάγματα. Και μου έχουν σπάσει και το θώρακα σε δύο σημεία, δηλαδή από πλευρά μια του θώρακα. Μια χαρά σε φτιάξανε. Νομίζω είχατε άγιο το ότι ζείτε και βγήκατε ζωντανή από αυτή την περιπέτεια και εσείς. Νομίζω και εγώ πως ναι, νομίζω και εγώ πως ναι. Κάτι ήθελες να πεις και να ολοκληρώσουμε? Ναι, επειδή και εγώ έχω πέσει τρεις φορές από πέρυσι μέχρι φέτος θύμα. Νομίζω ότι όλο αυτό το η κρίση που λένε ότι βιώνουμε. Θύμα, εσύ έπεσες πώς? Μισό λεπτάκι. Πάω σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Βασίλη μου, παραμένεις, γιατί όπως βλέπω σε έχουν φτιάξει πάρα πολύ ωραίο. Αφού είσαι καλά και περπατάς, να ανάψεις πολλές λαμπάδες. Είμαι στη Γαδά και πρέπει να μπω μέσα. Θα σας αφήσω, συγγνώμη. Ωραία, ωραία. Βασίλη μου, ναι, ναι, ναι. Να ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά στην Τέτα. Πάμε σε διαφημίσεις.